ο Έλληνας πολίτης τραβάει το Γολγοθά του. Και... Επειδή λοιπόν περνάει Γολγοθά ο πολίτης, πάμε γρήγορα, έχουμε κοντά μας τον αντιπρόεδρο της ΠΕΦΕ, τον κύριο Μανούσο Ντουκάκη, να μας ενημερώσει και να μας βοηθήσει, γιατί έχουν προθεσμία έως 1η Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους. Έχουμε τον κύριο Ντουκάκη κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Ντουκάκη. Ναι, γεια σας, γεια σας. Κομφούζιο στο Υπουργείο Οικονομικών, όλοι τα έχουν χαμένα. Πρώτος ο Υπουργός και τα επιτελεία μέσα και μετά οι φορολογούμενοι και οι λογιστές. Το αυτόματο σύστημα υποβολής 1.300.000 φορολογουμένων υποβάλλεται μέχρι τις 2 Ιουλίου, όχι 1 Ιουλίου, 2 Ιουλίου. Μια μέρα παραπάνω δεν χάθηκε ο κόσμος. Τι λέει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών? Εγώ θα σας κάνω τις φορολογικές δηλώσεις, θα τις καταθέσω, θα τις φορολογήσω. Δεν ξέρω αν τους φόρους θα τους πληρώσει και ο ίδιος ο Χατζηδάκης ή θα μας τις στείλει εμάς Μπουγιουρντή. Και εσείς, εάν στην πορεία βρείτε κάποιο λάθος, διορθώστε το. Εάν δεν το διορθώσετε, θα έχετε 500 ευρώ πρόστιμο. Δεν το καταλαβαίνω, κύριε Καμπούρη και οι συνεργάτες σας. Τι εννοούνε, δηλαδή, αφού μου τη φτιάχνεις εσύ, πρέπει εγώ να την ελέγξω, να πάω σε λογιστή, να πάω σε ειδικό ορκωτό λογιστή, αφού λες μου την έφτιαξες. Τι θα πει, με κοροϊδεύεις ή έχεις σκοπό να βάλει παραπάνω φόρους εσκεμμένος για να κοροϊδέψει τον ελληνικό λαό? Έχω την γνώμη ότι όλα αυτά είναι ένα λάθος. Εγώ προσωπικά, που ανήκω στην κατηγορία των 1.300.000, δεν πρόκειται ούτε να την ανοίξω, ούτε να κάνω το παραμικρό, διότι εγώ θα ωφεληθώ κατά 50.000. Δηλαδή κάτι ενίκια που εισπράττω και έχουν αλλάξει κτλ. Ούτε θα τα βρούνε, ούτε θα τα βάλουνε, ούτε θα μου ζητήσουν τις φόρους. Και θα τα αφήσω εκεί, εις τους αιώνας των αιώνων. Για να κάνετε μια απεργία, κύριε Ντουκάκη. Τι να κάνεις απεργία? Γιατί να κάνετε μια απεργία? Ποιος είναι ο πρόεδρος? Εσείς είστε πρόεδρος? Όχι, είναι ο Αναστόπουλος, ο δήμαρχος της Ίδρας που τον κάψανε. Που κάει και η Ίδρα. Γιατί δεν κάνει μια απεργία ο κύριος δήμαρχος για να δει πώς θα παραλύσει αυτό το κράτος? Ο ελληνικός λαός έχει τη δυνατότητα όταν καλείται να ψηφίσει, να ψηφίσει σωστά και ορθολογικά. Αλλά έχει και το δικαίωμα της απεργίας ο επαγγελματίας όμως. Αλλά το κάνουν αυτοί που θα ταλαιπωρηθούν. Μα να πούμε το εξής, κύριε Θεοδωρόπουλε. Αυτόματα το κάνει το σύστημα της εφορίας, λέει ο κύριος Ντουκάκης. Αυτόματα κάνει χρονική δήλωση. Καλά το λέει ο κύριος Ντουκάκης. Κύριε Καμπούρη, εμείς είμαστε επιστήμονες. Δεν είμαστε να κατεβαίνουμε στα πεζοδρόμια και να σπάμε πλάκες. Συμφωνώ μαζί σας. Εδώ θα πρέπει να κάνει απεργίες εγώ στη ζωή μου που έχω ξυλώσει ολόκληρα πεζοδρόμια από την Ανωτάτη Εμπορική Πατησίων μέχρι την Ομόνια. Νεράτσια με ξηραφάκια. Πάμε ιστορίες τώρα σε αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο τώρα. Κύριε Ντουκάκη, άρα μας λέτε ότι θα βγουν αυτόματα οι φορολογικές δηλώσεις και μετά θα πρέπει να πάνε στο λογιστή ο κόσμος πριν τη φορολογική δήλωση τώρα ή μετά? Όχι, μετά. Μετά, μέχρι τις 26 Ιουλίου δίνει προθεσμία. Ο κόσμος έχει φύγει διακοπές, πάει να ξεκουραστεί. Αντί να γίνει σωστή και ολοκληρωμένη δουλειά, έχουμε φτούκι από την αρχή. Και ξέρετε κάτι, κύριε Καμπούρη, αυτά τα λάθη δεν διορθώνονται. Έχω εγώ παρόμοιες περιπτώσεις, τώρα 3 χρόνια έχουμε κάνει τροποποιητική δήλωση στην εφορία και η εφορία δεν έχει τα χρονικά περιθώρια για να τη διορθώσει και να επιβάλλει τους νόμους. Μόνο στα διοικητικά δικαστήρια. Λοιπόν, κύριε Ντουκάκη, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για 2 του μήνα που θα λήγει προθεσμία για να δούμε τι έχει γίνει τότε. Ακόμα, αν μου επιτρέπετε, ότι το Υπουργείο Οικονομικών τώρα κατάλαβε ότι ο Έλληνας δεν κάνει καταθέσεις σε τράπεζα της Ελλάδος, αλλά πηγαίνει στο εξωτερικό. Στα διοικητικά δικαστήρια, κύριε Ντουκάκη. Κύριε Ντουκάκη, στα διοικητικά δικαστήρια. Έχουμε βγει εκτός χρόνου. Να ολοκληρώσει ο κύριος Ντουκάκης. Και επίσης, 21 Ιουνίου έβγαλε ο ΕΦΚΑ απόφαση και λέει να βάλετε ψηφιακή κάρτα. Πού να μπει ψηφιακή κάρτα? Έχουμε ανθρώπους που πουλάνε σαν dealer. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πολιτές στην επαρχία. Έχουμε λαϊκές. Πού να μπει η... 2 του μήνα, κύριε Ντουκάκη, που θα είμαστε εδώ παρέα για να δούμε τι έχει γίνει που θα έχει λήξει η προθεσμία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να κλείσουμε. Πάμε να δώσουμε την Επιτροπή Βόρου
που παίρνει λεφτά το κράτος και αυτοί δεν έχουν μυαλό να δώσουν παράδειγμα σε ένα μήνα. Κύριε Θεοδωρόπουλε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ.